αλιεύματα αποτελούν μια πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. Είναι συστατικά και αναπόσπαστα μέρη της περίφημης μεσογειακής διατροφής. Επίσης, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη σωστή ανάπτυξη των παιδικών οργανισμών. Είναι πολύ γνωστό ότι μια διατροφή που σήμερα θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο και θεωρείται καλύτερη γιατί ακριβώς βοηθάει τους ανθρώπους να έχουν λιγότερα συμβάματα, είναι η μεσογειακή διατροφή που για μας τους Έλληνες είναι πολύ γνωστή. Βέβαια, έτσι όπως έχει ειδικοποιηθεί ο τρόπος της ζωής μας, κάπως την έχουμε ξεχάσει την αξία της, αλλά δεν πάβει να είναι σχεδόν στην καθημερινότητά μας. Και αυτή η διατροφή στηρίζεται και σε προϊόντα όπως είναι τα σιτηρά, τα καλαμπόκι και άλλα επεξεργασμένα προϊόντα σχετικά, αλλά και στο επίπεδο της λήψης των πρωτεϊνών έχει να κάνει με την κατανάλωση κυρίως αλιευμάτων, το οποίο μπορεί να γίνει έτσι όπως την έχουμε δει σε μια πολύ γνωστή εικόνα που είναι η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, να βρίσκεται στη μέση και να μπορούμε να έχουμε μια σχεδόν 2 ή 3 φορές την εβδομάδα κατανάλωση αλιευμάτων και που είναι προς όφελος των καταναλωτών αυτό το πράγμα. Η διατροφική αξία των αλιευμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και μην ξεχνάμε ότι τα ψάρια, τα ψαρικά, γενικότερα τα θαλασσινά, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, μοντέλο της μεσογειακής δίαιτας, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι βρέχεται από τη Μεσόγειο, επομένως έχουμε πολλά και θαυμάσια ψαρικά αλιεύματα θαλασσινά, τα οποία να διανθίζουν διάφορες μαγειρικές συνταγές και να υπάρχουν στην διατροφή με τις πολύ σημαντικές τους διατροφικές ιδιότητες. Να σας πω λοιπόν ότι τα αλιεύματα διατήρησαν τους Έλληνες υγιείς σε ένα υψηλό επίπεδο μακροζωίας. Είναι γνωστή άλλωστε η ελληνική παραδοσιακή διατροφή ή μεσογειακή, αν θέλετε, διατροφή της δεκαετίας του 60, κυρίως αναφερόμενη βέβαια στην κριτική διατροφή, η οποία βασιζόταν που αλλού στην κατανάλωση ψαριών, στην κατανάλωση θαλασσινών, στην κατανάλωση αλιευμάτων γενικότερα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διατροφικής κουλτούρας η οποία συνόδευε την μακροζωία των Ελλήνων βασιζόταν στην κατανάλωση και βασίζεται βέβαια στην κατανάλωση ψαριού, γενικότερα θαλασσινών αλιευμάτων. Απαιτείται συνειδητή προσπάθεια για να βελτιώσουμε τη διατροφή μας, ώστε να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας, αλλά και όσων αγαπάμε και καθημερινά φροντίζουμε. Τι έχουν δείξει οι σχετικές μελέτες για το θέμα? Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βάλουμε όλοι οι άνθρωποι στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να την τηρούμε αυτήν την μεσογειακή διατροφή, και αυτό το έχουμε δει από πολλές μελέτες οι οποίες έχουν υπάρξει με πολύ παλιές, ήδη πάνω από 30-40 ή σχεδόν 45 χρόνια παλιότερες, όπου έδειξαν ότι οι άνθρωποι στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Κέρκυρα, αυτά τα μέρη είχαν από την Ελλάδα χρησιμοποιηθεί σε εκείνες τις μελέτες, επιβίωσαν πολύ περισσότερο και έφτασαν να ζουν χωρίς καρδιακά συμβάματα σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Αυτή την πληροφορία και αυτή τη γνώση την πήραν πλέον οι νεότερες γενιές και μπόρεσαν να αντιληφθούν γιατί χρειάζεται να είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο διατρεφόμαστε. Και σε αυτό το κομμάτι κεντρικό ρόλο παίζουν οι κατανάλωση των αλιευμάτων. Οι σπουδαίες διατροφικές ιδιότητες των αλιευμάτων, των θαλασσινών, έγκυται γενικότερα σε ένα πολύτιμο θρεπτικό συστατικό, ένα πολύτιμο διατροφικό συστατικό, το οποίο θωρακίζει αγγεία, θωρακίζει καρδιά, θωρακίζει ανοσοποιητικό και δεν άρα από τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα πολύτιμα λιπαρά οξέα, τα οποία στη ζωική τους προέλευση θωρακίζουν, ενισχύουν και βελτιώνουν την ανθρώπινη υγεία στο μέγιστο βαθμό. Είναι τα πολύτιμα διατροφικά συστατικά τα οποία προτείνουμε είτε για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την καρδιαγγειακή υγεία, είτε γιατί θέλουμε να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες απώλειας βάρους, δεδομένου ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά βοηθούν, βελτιώνουν την ινσουλινοευαισθησία, κάτι το οποίο εμείς οι διατροφολόγοι χρειαζόμαστε πολύ έντονα και εντατικά στα περιστατικά μας τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υψηλού σωματικού βάρους.
Το ωμέγα 3 λοιπόν και στην κατάθλιψη και στη διαχείριση της ψυχολογίας και γενικότερα στις συνθήκες του ανοσοποιητικού, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι πολύτιμα και προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη ζωική τους πηγή, που είναι τα ψάρια, τα θαλασσινά, γενικότερα τα αλιεύματα. Κατεψυγμένα αλιεύματα. Αξία που διαρκεί. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.